Ακόμη και αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψηφίσει τελικά αυτό το νομοσχέδιο, που θα το ψηφίσει, ένα είναι σίγουρο, ότι είναι ήδη καταδικασμένο στη συνείδηση της μεγάλης πλειοψηφίας, ειδικά των νέων ανθρώπων, των φοιτητών που βλέπουν να περνούν οι μήνες με τις σχολές κλειστές. Όμως αυτό καθόλου δεν εμποδίζει την κυβέρνηση να παίρνει μέτρα που αφορούν τις σπουδές και το μέλλον τους, ακόμη και να τους διαγράφει, αγνοώντας τις συνθήκες που σπουδάζει σήμερα ένας φοιτητής, όπως επίσης είναι καταδικασμένο στη συνείδηση των μαθητών που βλέπουν να αλλάζεται τους όρους εισαγωγής σαν ανώτατα ιδρύματα, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσετε ακόμη μεγαλύτερη πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια, γιατί αυτό είναι τελικά που σας ενδιαφέρει. Συνεπώς, όσα ψέματα, όσες συκοφαντίες, όσους άθλιους συνειρμούς, όσες προβοκάτσιες κι αν αξιοποιήσετε, σαν το γνωστό περιστατικό της ΑΣΟΕ, το νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη είναι ένα νομοσχέδιο ζωντανό νεκρό. Ένα νομοσχέδιο ζόμπι, όπως το έχουν χαρακτηρίσει οι ίδιες οι κινητοποιήσεις των φοιτητών. Υπάρχει το εξής ερώτημα. Οι διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την καταστολή, και δεν είναι μόνο η πανεπιστημιακή αστυνομία, είναι και τα πειθαρχικά των φοιτητών, που δεν γίνεται συζήτηση. Οι διατάξεις αυτές είναι απλά και μόνο μια ιδεολογική αντιδραστική αιμονή της Νέας Δημοκρατίας? Κατά τη γνώμη μας, όχι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει στις γραμμές της στελέχη με αιμονές. Έχει και μάλιστα με τη σέσουλα, με το τσουβάλι. Όμως αυτό το νομοσχέδιο είναι κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο από μια αιμονή ή μια ιδεολειψία. Είναι στρατηγική, συνειδητή πολιτική επιλογή, είναι η φυσική και λογική συνέχεια του πανεπιστημίου επιχείρηση, του πανεπιστημίου ανώνυμη εταιρεία που όλοι σας έχετε φτιάξει βήμα-βήμα τα τελευταία χρόνια. Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο δεν σηκώνει ούτε την πραγματική ακαδημαϊκή ελευθερία, ούτε την ύπαρξη φοιτητικού κινήματος, ούτε καν την ύπαρξη στοιχειωδών συλλογικών διαδικασιών και διεκδικήσεων. Ένα πράγμα μόνο. Αυτό το πανεπιστήμιο ένα πράγμα μόνο σηκώνει και ένα πράγμα μόνο προστατεύει: την επιχειρηματική δράση των πανεπιστημίων και την ακόμη πιο στενή σύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς, σε σημείο μάλιστα που αυτά τα πανεπιστήμια να γίνονται ουσιαστικά και τυπικά παραρτήματα των ίδιων πολλές φορές των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτή την παραδοχή δεν την αφισβητεί κανένα κόμμα πλην ΚΚΕ. Γι' αυτό και όλα τα κόμματα, ακόμη και αυτά που καταψηφίζουν το κυβερνητικό νομοσχέδιο, είτε προτείνουν ανοιχτά, είτε ακόμη κλείνουν το μάτι στην παρουσία με τη μια ή την άλλη μορφή ενός σώματος με κατασταλτικές αρμοδιότητες μέσα στα ιδρύματα. Και η αντιπαράθεση που γίνεται είναι αν θα υπάγεται αυτό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στην Αστυνομία ή αν θα υπάγεται στις Βρετανικές Αρχές. Αυτή είναι η αντιπαράθεση επί της ουσίας. Εμείς το λέμε για μια ακόμη φορά. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την παρουσία κάθε μορφής κατασταλτικών μηχανισμών, δεν μιλάμε για φύλακες, κατασταλτικών μηχανισμών μέσα στα ιδρύματα, χωρίς να μπαίνουμε στη συζήτηση αν θα υπάγονται εδώ ή αν θα υπάγονται εκεί, αν θα είναι δημόσιοι αυτοί οι μηχανισμοί ή ιδιωτικοί, αν θα είναι φανεροί ή αν θα είναι κρυφοί. Γιατί και υπάρχει και η πρόταση πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ για σώμα μυστικών αστυνομικών μέσα στα ιδρύματα. Μία πρόταση, αναφέρομαι στον κύριο Μάρδα, που επίσημα από τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμη δεν έχει αποδοκιμαστεί. Και όχι τυχαία. Επίσημα η νεολαία σας, κύριε φίλη, επίσημα δεν έχει αποδοκιμαστεί. Γιατί και εσείς κλείνετε το μάτι σε ένα ακροατήριο που έχει ως κριτήριο τον νόμο και την τάξη. Υπάρχει το εξής ερώτημα, που έχετε δουλέψει χρόνια γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί είναι κακό ένα πανεπιστήμιο να λειτουργεί ή να βγάζει επιστήμονες ή να προσαρμόζει την έρευνά του με βάση την ανάγκη των επιχειρήσεων? Κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει καλύτερη απάντηση και πιο πιστική ως προς αυτό
από τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν με την πανδημία και με τα εμβόλια. Τι έχουμε εκεί? Κρατικά ερευνητικά ινστιτούτα και δημόσια κατά τα άλλα πανεπιστήμια, όπως είναι αυτό της Οξφόρδης. Εντωμεταξύ, από το πρωί ακούμε για την Οξφόρδη. Από όλους. Οξφόρδη από τη Νέα Δημοκρατία, Οξφόρδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι η Οξφόρδη. Εδώ υπάρχει διακομματική συνένεση και λατρεία για την Οξφόρδη. Ποια είναι η Οξφόρδη? Το πανεπιστήμιο της AstraZeneca. Αυτή είναι η Οξφόρδη. Πανεπιστήμια που συμπράττουν με μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες και το προϊόν της έρευνας, το προϊόν της συλλογικής δουλειάς κορυφαίων επιστημόνων, δεν τα αμφισβητούμε αυτό, αυτό το προϊόν γίνεται πατέντα. Γίνεται η ιδιοκτησία της εταιρείας που μπορεί να το πουλά, να το αγοράζει, να το εκμεταλλεύεται, ακόμη και να εκβιάζει, έστω ακόμη και αν αυτό γίνεται σε βάρος της υγείας και της ζωής ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτό είναι. Αυτό είναι το τραγικό, το κοινικό και το απάνθρωπο αποτέλεσμα των πανεπιστημίων της αγοράς. Να γιατί εμείς δεν συμμεριζόμαστε όλη αυτή την αγιοποίηση και τον εξοραϊσμό που κάνετε όλοι σας για τα λεγόμενα ξένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Το οποίο ακούμε από το πρωί έλεος με αυτή την ιστορία. Με αυτό τον εξοραϊσμό και με αυτή την αγιοποίηση. Η ΜΕ Νέα Δημοκρατία με το παραμύθι ότι δήθεν στα ξένα πανεπιστήμια δεν υπάρχει ανομία και κρύβεται έρευνες που υπάρχουν, για παράδειγμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δείχνουν αύξηση της εγκληματικότητας και μέσα στα πανεπιστήμια, γιατί δυστυχώς τα πανεπιστήμια δεν είναι έξω από την κοινωνία και μάλιστα μια κοινωνία που είναι σε βαθιά σύψη και παρακμή. Όπως επίσης με το παραμύθι του ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι η φάρη της δημοκρατίας και των ακαδημαϊκών ελευθεριών. Με συγχωρείτε, όσοι τα λένε αυτά είτε κοροϊδεύουν συνειδητά είτε είναι εντελώς άσχετοι με το τι γίνεται στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Γιατί δεν υπάρχουν ακαδημαϊκές ελευθερίες εκεί που τυπικά και ουσιαστικά κουμάντου κάνουν οι επιχειρήσεις. Ούτε υπάρχουν ακαδημαϊκές ή συνδικαλιστικές ελευθερίες, όπως σε πολλές χώρες, που ακόμη και η έννοια του ασύλου δεν είναι παρά μια ανάμνηση. Δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Δεν ξέρετε πώς έχουν αντιμετωπιστεί τα τελευταία χρόνια φοιτητικές κινητοποιήσεις σε μια σειρά χώρες, ακόμη και με την εκένωση. Ακόμη και με την εκένωση βίαιη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με εντολή των Βρετανικών αρχών. Εμείς, κύριε Υπουργέ, δεν σας κατηγορούμε ότι απομακρύνεστε από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Σας κατηγορούμε για το ακριβώς αντίθετο. Σας κατηγορούμε ότι προσπαθείτε να ξυλώσετε δημοκρατικές κατακτήσεις που το φοιτητικό και το λαϊκό κίνημα στη χώρα μας τις προστάτευσαν μέχρι σήμερα. Και εσείς προσπαθείτε να τις ξυλώσετε και φτιάχνετε ένα πανεπιστήμιο ακόμη περισσότερο υποταγμένο και αξιολογημένο από τις ανάγκες της ζούγκλας της αγοράς και της κατευθύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιπαλεύουμε την παιδεία και τα ιδρύματα fast food που είπε ο κύριος Φίλης, σωστά. Αντιπαλεύουμε όμως και τα πανεπιστήμια της πατέντας, της AstraZeneca, της Moderna, της Pfizer, των μεγάλων επιχειρήσεων, τα πανεπιστήμια της ωραίας βιτρίνας πολύ, και της βαθιάς κοινωνικής παρακμής. Και παλεύουμε για ένα πανεπιστήμιο της πραγματικής επιστημονικής μόρφωσης προς το συμφέρον πραγματικά των λαϊκών αναγκών. Ευχαριστώ.